Να πάμε στον κύριο Γιώργο Καλιακμάνη, πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αττικής, να μας πει όσον αφορά την έρευνα από πλευρά της αστυνομίας που βρίσκεται. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πιστεύω η διερεύνηση αυτού του ατυχήματος, όπως είπε και ο παραδοσιογνώμονας, τον άκουσα, αφορά την ανεξάρτητη αρχή που υπάρχει για τα δυστυχήματα τα που αφορούν αεροπλάνα ή ελικόπτερα και την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Όμως η ελληνική αστυνομία έχει αναλάβει την προανάκριση, οπότε αυτό που θα γίνει θα πάρουν καταθέσεις οι αστυνομικοί και του τμήματος, του αστυνομικού τμήματος Θεανίας, για να δούνε καταρχήν αν ο πιλότος στήρισε τα πρωτόκολλα που προβλέπονται για την ασφάλεια των επιβατών. Εσείς έχετε μια πρώτη έτσι... Δεν ξέρω σε τι φάση ακόμα αυτή τη στιγμή είναι η διερεύνηση και οι καταθέσεις, αλλά έχετε μια πρώτη εικόνα που οφείλεται αυτή η τραγωδία. Τώρα μια πρωτοφανή τραγωδία αυτό. Μιλάμε για αυτό που συνέβη στο ελικοδρόμιο στην Αθήνα. Πρωτοφανή έχει ξαναγίνει στην Τουρκία πριν λίγα χρόνια. Ένας θεματοφύλακας της τότε πρωθυπουργού της Τουρκίας, της ΛΕΡ, με τον ίδιο τρόπο έχασε τη ζωή του. Δηλαδή προσέγγισε το πίσω έλικα, το μικρό έλικα αυτό που έχουν πίσω τα ελικόπτερα αυτού του είδους, και τον χτύπησε ο έλικας και τον διαμέλυσε. Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω ότι το βασικό σημείο είναι αν ο πιλότος ενημέρωσε τους επιβάτες ότι δεν θα πρέπει να κατέβουν πριν σβήσει τον κινητήρα και σταματήσουν εντελώς οι έλικες. Από αυτά που έχω ακούσει από αστυνομικούς πιλότους ελικοπτέρων, οι οποίοι έχουν την εμπειρία και ξέρουν ακριβώς πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα με τα ελικόπτερα. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Εκεί θα προκύψει αν υπάρχει ευθύνη του πιλότου, γιατί αυτό που μου είπαν πιλότοι της αστυνομίας τα ελικόπτερα είναι ότι τα ελικόπτερα δεν ασφαλίζουν οι πόρτες, οπότε θα μπορούσε ο πιλότος να έχει πει στους επιβάτες να μην κατεβείτε και να κατέβηκαν. Δεν μπορείς, για να καταλάβετε, πριν λίγο καιρό υπήρξε ένα ατύχημα σε ελικόπτερο εδώ στην Ελλάδα, όταν μετέφερε διασώστες του ΕΚΑΒ, ένας διασώστης ήταν ξαπλωμένος και όταν έφτασαν στο σημείο που θα έπρεπε να κατέβει το ελικόπτερο, δεν θυμάμαι σε ποιο νησί ακριβώς, για να μην δώσω λάθος πληροφορία, για να πάρουν τον ασθενή, όταν ο πιλότος είπε ότι φτάσαμε, αυτός που ήταν πίσω λοιπόν, ο διασώστης του ΕΚΑΒ, προσπάθησε να σηκωθεί, ήταν ξαπλωμένος εκείνη την ώρα, πιάστηκε από το χερούλι πανί την πόρτα, άνοιξε η πόρτα, εν πτήση δηλαδή, και το ελικόπτερο έφερε στροφή, γύρισε και έπεσε μέσα στο νερό. Αυτό δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω αν επιβιωθεί αυτό, ότι το ελικόπτερο δεν ασφαλίζει από μέσα η πόρτα, όποιος θέλει δηλαδή ανοίγει την πόρτα, αλλά κάτω από τις εντολές και την επιτήρηση του πιλότου και των μηχανικών ή των Μάρσαλ που υπάρχουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Να ρωτήσω, κύριε Καλιακμάνη, κάτι ακόμα. Από ό,τι διαβάζουμε τα ρεπορτάζ, υπήρξε και από πίσω δεύτερο ελικόπτερο που ακολουθούσε, το οποίο επέβαιναν οι γονείς του αγοριού. Αν έχετε εσείς πληροφορίες ή ξέρετε από τις καταθέσεις. Έχω λάβει και εγώ αυτή την πληροφορία, δεν ξέρω αν ισχύει. Ναι. Η πληροφορία λέει ότι υπήρχε και άλλο ελικόπτερο με τους γονείς που δεν κατέβηκε στο σημείο, αλλά όταν έγινε το ατύχημα. Έδωσε εντολή ο πιλότος να τους φύγει. Τους καθοδήγησαν στο αεροδρόμιο, στο Ελευθέριος Βενιζέλος και κατέβηκαν εκεί. Εκεί, μάλιστα. Το ζήτημα είναι ότι περίμενε σίγουρο, αυτό είναι σίγουρο, ότι περίμενε κάποιο ιδιωτικό αεροσκάφος που θα παρελάμβανε τους υπηκόους Αγγλίας για να τους μεταφέρει στην Αγγλία, αλλά έφυγε τελικά άδειο μόνο με τους πιλότους. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλιακμάνη, για την ενημέρωση που μας κάνατε.